Καλύτερη αμαρτία από τη βλασφημία δεν υπάρχει άλλη. Να μάθουμε να το δοξάζουμε τον Θεό και όχι να τον βλασφημούμε. Και αν είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό μας, είδατε τι παράδειγμα σας έδωσα σήμερα. Ένα λιοντάρι έμεινε ξερό πάνω στο νερό και δεν αποχωριζόταν εκείνο που το ελευθέρωσαν από το φίδι. Εμείς που μας ελευθέρωσαν ο Θεός από το φίδι το μεγάλο που λέγεται διάβολος, τον έχουμε να ευχαριστήσει, τον έχουμε να δοξολογήσει, τον έχουμε μέσα στη ψυχούλα μας για να μας πάρει στη Βασιλεία του τον υπεράνιο. Ερωτήματα πολλά. Αχάριστη να μην είμεθα, αγνώμονες να μην είμεθα. Διότι το παράπονο του Κυρίου μας ήταν όταν θεράπευσε τους 12 λεπρούς και λέγει οι 9 που έπηγαν. Μόνον ένας ήρθε να ευχαριστήσει. Εμείς φανταστείτε ότι είμαστε λεπροί στην αμαρτία. Μας θεραπεύει ο Θεός μας με τη Θεία Κοινωνία, με το σώμα Του και το αίμα Του. Και αντί να Τον ευχαριστήσουμε, Τον βλασφημούμε. Αντί να Τον κατεβάσουμε από το Σταυρό, Τον ανυψώνουμε στο Σταυρό. Και Εκείνος έχει τις αγκάλες Του ανοιχτές και περιμένει να μετανοήσουμε για να μας πάρει στη Βασιλεία. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε και πάλι τον εαυτό μας που ευρισκόμεθα. Αν ευρισκόμεθα μεταξύ των 9, οι οποίοι εμφάνισαν αχάριστοι και αγνώμονες, να ακολουθήσουμε τον έναν ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό, του έδωσε ευχαριστία. Και εκείνος με το παράπονο του που είχε λέει καλά, 10 δεν θεραπεύτησα. Οι 9 δεν εστράφησαν να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό. Αυτός είναι ο αχάριστος άνθρωπος. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Είμαθα και αχάριστοι και αντί να τον ευχαριστήσουμε τον βλασφημούμε. Να μας δώσει μετάνοια ο Θεός, διότι έχει τα χέρια Του ανοιχτά, τις αγκάλες Του ανοιχτές και περιμένει να επιστρέψουμε πίσω, να μπούμε μέσα στην αγκάλη Του για να μας πάρει στη Βασιλεία Του την υποράνιο. Κατέβηκα από τους ουρανούς, λέγει, για να σας ανυψώσω εσάς στους ουρανούς. Ταπεινώθηκα μέσα σε ένα στάβλο, ταπεινώθηκα μέσα στους αχαρίστους. Με σταύρωσα, με έφτισα, με μαστίγωσα, με ύβρισα. Και μη γίνετε κι εσείς οι ίδιοι, λέει. Εσείς είστε τα παιδιά μου τα εκλεχτά. Να σκεφτείτε ότι έχουμε πολέμους. Να σκεφτείτε ότι έχουμε εχθρούς. Να σκεφτείτε ότι έχουμε βάσανα. Να σκεφτείτε ότι έρχεται ο Αντίχριστος. Εάν αυτή τη στιγμή ξεχάσουμε την ευεργέτη μας το Θεό, πού θα πάμε? Έχισε το αίμα Του για μας και μας λέει προσέχετε μη σας πλανήσει ο κακός και σας πάρει μαζί Του. Πολύ σύντομα θα δούμε πράγματα φοβερά, φοβερά πράγματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχουμε υπόψη μας ότι εάν σώσουμε την ψυχή μας μια φορά, τη σώσαμε για πάντα. Αν την χάσουμε μια φορά, την χάσαμε για πάντα. Δεν επιστρέφουμε πίσω. Διότι τώρα ήρθε ταπεινός από τους ουρανούς. Γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο. Όταν θα ξανάρθει, δεν θα έρθει με την αγάπη την οποία μας έδωκε.
θα έρθει φοβερός, λέγει, επί των νεφελών του ουρανού, με μυριάδες και μυριάδες αγγέλων, και θα είναι αυστηρότατος, και εκείνους που θα ξεχωρίσει δικούς του θα τους πει δεύτε στην βασιλεία μου την οποία ετοίμασα για σας, και σε εκείνους που θα φανεί αυστηρότατος θα τους πει πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αν μαζέψεις, λέγει, όλες τις αστραπές της γης από την ώρα που δημιουργήθηκε ο κόσμος, ως εκείνη τη στιγμή δεν φτάνουν την αστραπή που θα αστράψει πάνω στους κακούς. Όταν θα πει πορεύεστε, φύγετε, φύγετε απ' εμού οι κατηραμένοι. Και αν δεν μετανοήσουμε τώρα, πότε θα μετανοήσουμε? Εν το άδειο και στη μετάνοια. Βλέπετε, δίπλα μας υπάρχουν οι κακοί άνθρωποι, οι φθονεροί άνθρωποι, που ασχολούνται με τις μαγείες, που ασχολούνται με τους διαβόλους, που ασχολούνται με όλα τα κακά εναντίον μας. Αρρωσταίνει ένα πλάσμα και λέει, τι έχω? Πάει στο γιατρό, του λέει, δεν έχεις τίποτα. Μα είμαι άρρωστος. Δεν έχεις τίποτα, είναι η ιδέα σου. Μα είμαι άρρωστος. Προσπαθεί ο γιατρός, επειδή δεν βλέπει το διάβολο, να βάλει ότι είναι άλλο πράγμα, αλλά είναι ο κακός. Και αυτός είναι που μας βασανίζει. Να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε από τις παγίδες του.